Αυτό είναι το όνομα που πρέπει να καταργηθεί. Θα καταργηθεί το άσχημο παντελό, γιατί σήμερα έχει παραδείγμα ανεπίμειο στα χέρια τη άκρα τη αριστερά. Παίρνω τον DPD, το πάω στον καθένα. Σε όλη μέρα συζήτηση στην Βουλή και την Παιδεία. Θέλω μια απάντηση. Αν εξετάζει το Υπουργείο σα και η κυβέρνησή σα δραστικέ παρεμβάσει στι καταχρήσει των πολιεθνικών. Ένα δεύτερο και κλείνω με αυτό το παράδειγμα, κύριε Πρόεδρε. Οι λιμενικοί, οι οποίοι εργάζονται και πηγαίνουν και έχουν τα ελικόπτερα σούπερ πούμα και πηγαίνουν και αγωνίζονται για εσείς. Η συζήτηση να μην γίνει σε επιτροπή, να γίνει στην Ολομέλεια. Θέλω να σας ευχηθώ καλή χρονιά, χρόνια πολλά, υγεία, ευτυχία, ευημερία και δύναμη. Γιατί όλα αυτά θα τα χρειαστούμε. Είναι πάρα πολύ συγκινητικό που ήρθατε σήμερα όλοι εδώ, χωρίς να είναι καμιά προεκλογική περίοδος ή χωρίς να υπάρχει κάποιος λόγος ιδιαίτερος, μόνο και μόνο από την ανάγκη που έχουμε να βρεθούμε μεταξύ μας. Και αυτό είναι πάρα πολύ όμορφο, γιατί είναι πολύ δύσκολο αυτές τις εποχές μία συνάντηση, μία εκδήλωση η οποία έχει πολιτικό χαρακτήρα να γεμίζει μια τόσο μεγάλη αίθουσα. Γι' αυτό σας ευχαριστώ πολύ. Εύχομαι καλή χρονιά και να ξέρετε ότι τα χρόνια που έρχονται είναι πάρα πολύ δύσκολα. Πάρα πολύ δύσκολα. Πρέπει να γνωρίζετε και πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω γιατί ο σημερινός ερευνητής δεν καταλαβαίνει τι γίνεται. Η κυβέρνηση για το 2010, η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, θα δανειστεί 53 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι δανείζεται 100.000 ευρώ κάθε λεπτό που περνάει. Πέρασε ένα λεπτό. Δανειστήκαμε 100.000 ευρώ. Και αυτά που σας λέω είναι χωρίς τα σπρέτς, χωρίς τους στόχους δηλαδή. Ουσιαστικά, κάθε λεπτό που περνάει, το σύστημα ΠΑΣΟΚ νουδού ΑΕ, γιατί δεν χωρά καμιά πόλη, δεν είναι το ίδιο, χρεώνει τη χώρα μας με ένα πολύ μεγάλο ποσό. Το χειρότερο είναι ότι κάθε φορά που πάμε σε εκλογές και ο... Χαιρετίζω τον Μάνο Σουντουκάκη. Από τη στιγμή που ψηφίζουμε αυτούς τους ανθρώπους, κατά κάποιο τρόπο νομιμοποιούμε αυτό το δανεισμό, αυτό το χρέος. Μην έχετε την εντύπωση, μην πιστεύω να είναι κανείς αφελής να πιστεύει ότι αυτά τα λεφτά τα χρωστάμε σε κανένα φιλανθρωπικό ίδρυμα και θα μας τα χαρίσουνε. Αυτοί οι άνθρωποι που μας δανείζουν, έχουν σκοπό να τα πάρουν διπλά και τριπλά τα λεφτά αυτά πίσω. Αυτό είναι κάτι που δυστυχώς δεν το έχει καταλάβει σήμερα ο Έλληνας πολίτης. Και συνεχίζει να στηρίζει ένα σύστημα το οποίο τον οδηγεί στον γκρεμό με μαθηματική ακρίβεια. Δεν μπορώ, είναι τόσο δύσκολο αυτό το πράγμα. Το συζητάω με τους φίλους μου και με κοιτάνε, λες και τους λέω ότι η Αμερική ανακαλύφθηκε. Δεν μπορούν να καταλάβουν οι άνθρωποι σήμερα τι παθαίνουν. Αλλά αυτό σημαίνει ένα πράγμα. Οι άνθρωποι αυτοί κυβερνούν με σκοπό να καταστρέψουν αυτή τη χώρα. Δεν υπάρχει άλλη σκεπτική. Όλοι είναι άχρηστοι και όλοι είναι ανίκανοι και όλοι ξαναβγαίνουν και ξαφνικά όλοι δανείζονται. Βγαίνει ο Παπανδρέου και λέει έχουμε λεφτά και μόλις πάρει τις ψήφους δεν έχουμε λεφτά. Καταλαβαίνετε ότι δεν υπάρχει άλλη λογική. Αυτοί οι άνθρωποι θέλουν να μας κλείσουν, θέλουν να μας καταστρέψουν. Να μας αφανίσουν. Μέσα σε αυτό το πρόγραμμα καταστροφής του έθνους μας είναι και το νομοσχέδιο για τους μετανάστες. Το οποίο εκτός από πάρα πολύ κακό για μας είναι και τρομερά πρόχειρο. Και μέσα στο ευρύτερο πλαίσιο της προχειρότητας της οποίας υπάρχει σε αυτή τη χώρα, είναι σίγουρο ότι θα είναι καταστροφικό για μας. Τώρα, μόλις μπήκα στην αίθουσα, ένας κύριος μου είπε ότι έρχομαι Έλληνας. Μου είπε, έρχομαι από το Μπαγκλαντές. Και στο Μπαγκλαντές συζητάω με ντόπιους και μου λένε ότι, α, είσαι από την Ελλάδα. Θέλουμε να πάμε στην Ελλάδα. Γιατί θέλετε να πάτε στην Ελλάδα? Γιατί ξέρουμε, λέει, ότι είναι μια πολύ πλούσια χώρα όπου μπορεί να μπαίνεις τζάμπα στο λεωφορείο. Μα πώς το καταλάβω, πώς είναι δυνατόν αυτό το πράγμα? Ποιος σας το είπε αυτό το πράγμα, πού γίνονται αυτά όλα? Να σας πω κάτι, αυτοί όλοι οι άνθρωποι τζάμπα στο λεωφορείο μπαίνουν. Μην νομίζετε ότι πληρώνουν στα λεωφορεία. Μην νομίζετε ότι πληρώνουν αυτοί οι άνθρωποι, γιατί ακούω και αυτό. Ότι αυτοί
οι άνθρωποι λέει συνεισφέρουν στο σύστημα. Μα δεν συνεισφέρουν αυτοί οι άνθρωποι στο σύστημα. Τι συνεισφέρουν? Μαύρη εργασία πουλάνε. Το ΙΚΑ μέσα το βάζουν στην πραγματικότητα. Και δεν το βάζουν μόνο μέσα το ΙΚΑ γιατί έχουν μαύρη εργασία. Το βάζουν διπλά το ΙΚΑ μέσα γιατί υποχρεώνουν και τον Έλληνα εργάτη για να τους ανταγωνιστεί να κάνει και αυτός μαύρη εργασία. Σας έφερα ένα μικρό παράδειγμα, πολύ μικρό παράδειγμα. Δηλαδή, άμα σε αυτούς τους ανθρώπους δώσουμε και πολιτικά δικαιώματα να έρχονται να ψηφίζουν εδώ, τελειώσαμε. Τι θα γίνει? Θα ακουστεί σε όλο τον κόσμο. Ελάτε στην Ελλάδα, στα κορόιδα δηλαδή, αυτό εννοεί. Ελάτε στην Ελλάδα που τα παρέχουν όλα, ο παράδεισος. Ποιος ξέρει τι τους λένε? Τους λένε για σούπερ μάρκετ, λέει ένα χιλιόμετρο και τέτοια. Και λένε και νομίζουν ότι θα έρθουν στην Ελλάδα στο παράδεισο. Τα δικά μας ανθρώπινα δικαιώματα, ποιος θα τα σκεφτεί? Δεν έχω κι εγώ ανθρώπινο δικαίωμα να περπατάω στην πόλη μου και να είναι καθαρή. Δεν έχω ανθρώπινο δικαίωμα να μιλάω τη γλώσσα μου μέσα στη χώρα αυτή. Δεν έχω ανθρώπινο δικαίωμα στο κράτος αφής για θέματα που με αφορούν να γίνεται δημοψήφισμα. Αυτό είναι το εκπληκτικό του, αυτό που σε φέρνει άνω από τα μόνια με αυτούς τους ανθρώπους. Σέβονται τα ατομικά δικαιώματα των μεταναστών, αλλά ξεχνάνε τα δικαιώματα των Ελλήνων. Μα τι είδους, τι ανθρώπινα δικαιώματα είναι αυτά? Και είσαι και ρατσιστής, γιατί φωνάζεις για τα δικά σου από ανθρώπινα δικαιώματα. Άμα φωνάζεις για τα δικαιώματα των Ελλήνων, είσαι ρατσιστής. Άμα φωνάζεις για τα δικαιώματα των μουσουλμάνων, είσαι ερωτικοκράτης. Βεβαίως. Βεβαίως. Άμα ασκήσεις το Κοράνιο, είσαι μέγας φασίστας. Άμα κοροϊδέψεις τον άνθιμο, είσαι δημοπροοδευτικός. Βεβαίως. Το να κοροϊδέψεις την Εκκλησία, την Χριστιανική, την Ορθόδοξη, είναι προοδευτισμός. Το να πεις μια κουβέντα για τους μουσουλμάνους όμως είναι ρατσισμός. Τώρα μη συγχωρείτε, αυτά τα πράγματα τα βλέπετε συλλογικά. Αυτά τα πράγματα εσείς τα καταλαβαίνετε, γιατί εγώ δεν μπορώ να τα καταλάβω. Άρα λοιπόν, δεν χωρά καμία αμφιβολία. Οι άνθρωποι αυτοί έχουν έρθει για να μας καταστρέψουν. Και μιλάω φυσικά για το σύστημα Πασόκ Νουδού ΑΕ. Αυτό το σύστημα το οποίο καταστρέφει την Ελλάδα, βλέπετε, γύρνεται τους αγρότες για παράδειγμα. Θέλουμε να πάρουμε επιχορήγηση. Κλείνουμε το δρόμο, παίρνουμε 1 εκατομμύριο ευρώ και μετά του χρόνου το ξανακλείνουμε. Και αυτό λέγεται κοινωνικός αγώνας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό όλοι μας, και αυτό δεν είναι παράκληση, είναι απαίτηση. Να πάρουμε ένα φυλάδιο από αυτά που έχουμε έξω, με τις 25, με τις θέσεις για συλλογή υπογραφών, και να φέρει ο καθένας 100 υπογραφές από το στενό του οικογενειακό περιβάλλον. Όποιος μπαίνει στο σπίτι μου απογράφει. Αλλιώς πρέπει να μου εξηγήσει γιατί δεν υπογράφει. Στο κάτω-κάτω δημοκρατία δεν θέλετε? Αυτό είναι το τρελό, το άλλο τρελό. Θέλουμε δημοκρατία, αλλά δεν θέλουμε δημοψήφισμα. Τι είδους δημοκράτες είμαστε? Μα αφού ο κόσμος θέλει δημοψήφισμα και εσύ είσαι υπέρ της δημοκρατίας, δεν πρέπει να ικανοποιήσεις τα... Λένε ότι το δημοψήφισμα λέει κοστίζει. Σοβαρά. Κοστίζει το δημοψήφισμα. Σας πληροφορώ, μπορεί να γίνει δημοψήφισμα σε άλλες χώρες για τον Ιβλού, μπορεί να ξοδεύει ούτε μία δεκάρα σήμερα. Σήμερα μπορεί να γίνει ασφαλές δημοψήφισμα χωρίς να ξοδευτεί 1 ευρώ. Γιατί η τεχνολογία έχει προχωρήσει τόσο πολύ που δεν χρειάζεται να γίνει τίποτα. Λίγο για τη δημοσκόπηση. Τι λέμε τώρα, τι λέμε τώρα, άλλη μεγάλη δημή. Άρα λοιπόν όλοι μας έχουμε την ανάγκη, πρέπει να φέρουμε υπογραφές. Φυσικά ξέρουμε που θα πάνε αυτές οι υπογραφές. Ξέρουμε πολύ καλά ότι αυτές οι υπογραφές θα πάνε στην κάλοχο των αχρήστων. Διότι στην πραγματικότητα αυτοί οι άνθρωποι δεν μας σέβονται ούτε μας υπολογίζουν. Δεν τους νοιάζει, γιατί δεν είναι πραγματικοί δημοκράτες. Όμως, εδώ είναι το λεπτό. Εμείς πρέπει να δώσουμε τον αγώνα μας. Πρέπει να καταγραφεί στην ιστορία ότι 100-200.000 άνθρωποι, 1 εκατομμύριο Έλληνες, κάναν τον αγώνα τους. Υπάρχουν 1 εκατομμύριο Έλληνες οι οποίοι μπορούν να κοιταχθούν στον καθρέφτη ενέτη 2010. Αυτό πρέπει να καταγραφεί.